Ευχαριστώ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα σε σημείο της ελληνικής ιστορίας που θα θυμόμαστε για πάντα. Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη δημοκρατική φιλελεύθερη παράταξη, εδώ και 50 χρόνια αποτελεί την πυξίδα σταθερότητας, τον πόλο έλξης της πλειοψηφίας των πολιτών και της κοινωνίας που θέλουν πολιτική σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη. Εδώ και 50 χρόνια η Ελλάδα βλέπει κατάματα τον κόσμο, πιστοποιώντας ότι όχι μόνο ανήκουμε στη Δύση, αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, σύμμαχο ειρήνης και ευρωπαϊκό εταίρο που ακόμη και στα δύσκολα δεν έχασε τις δυτικές αξίες. Πριν 50 χρόνια, η παράταξή μας εγγυήθηκε με την πλειοψηφία των πολιτών και την αποδοχή όλης της κοινωνίας ότι η Ευρώπη που χτίστηκε πάνω στις ευρωπαϊκές αξίες οφείλει να συμπορεύεται με τη σύγχρονη Ελλάδα. Η Ευρώπη κοιτά συνολικά ζητήματα, όπως η ενέργεια, η υγεία και το μεταναστευτικό. Και που σήμερα ψάχνει παρά τις όποιες θεσμικές αγκυλώσεις να βρει τον κοινό δρόμο στους τομείς της άμυνας, της ανάπτυξης και της εμβάθυνσης, ώστε να μην αποτελεί τη συνισταμένη πολλών φωνών, αλλά ως μία φωνή της Υπήρου που ξεκίνησε ο πολιτισμός και έδωσε τα φώτα του σε όλη την Ιφίλιο. Φίλες και φίλοι, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι ορατός σε πολλά μικρά καθημερινά, αλλά και στα μεγάλα. Στην πρώτη Ελληνίδα πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε θέσεις ευθύνης και επιχειρηματικότητας. Σίγουρα δεν είμαστε εκεί που έπρεπε να είμαστε, αλλά έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Στις γυναίκες που ηγούνται σε μεγάλες εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό, στις γυναίκες που διαπρέπουν στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, στο παράδειγμα των αείμνηστων γιαγιάδων της Λέσβου που περιποιήθηκαν ασυνόδευτα μωρά μεταναστών, στην πρώτη γυναίκα γραμματέα πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, στις γυναίκες βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης, στις γυναίκες ευρωβουλευτές, στην καθημερινή μάχη που δίνουν οι Ελληνίδες στους διάφορους ρόλους που υπηρετούν, όπως αυτόν της κόρης, της μάνας, της συζύγου και της γιαγιάς. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός περιγράφει συνολικά το πόσο ανοιχτή, συμπεριληπτική και δίκαιη είμαστε. Όχι λόγω ποσοστώσεων, αλλά κυρίως λόγω κουλτούρας. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί ένα κράτος με διαφάνεια, δικαιοσύνη και σύγχρονους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ένα πολιτικό σύστημα με αξίες που βρίσκεται στην προμετωπίδα των μεταρρυθμίσεων της προόδου και στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας. Μία κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση το ζήτημα της υπογεννητικότητας, της οικογένειας και της στήριξης των νέων ζευγαριών. Σήμερα η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και εφαρμόζει πολιτικές για τη στήριξη των νέων Ελληνίδων και Ελλήνων. Σε λίγες εβδομάδες θα προσέλθουμε στις κάλπες για να επιλέξουμε ποιο κόμμα και ποιους υποψηφίους θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι μια χαλαρή ψήφος προτίμησης αναγνωρίσιμων προσώπων. Αποτελεί ευθύνη για όλους μας να στείλουμε αυτό το κόμμα που θα επιλέξει εκείνους τους υποψηφίους που θα υπηρετήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες. Όχι εκείνους που για μικροπολιτικούς λόγους επιμελούνται ψηφίσματα εναντίον της χώρας μας. Όχι εκείνους που διαβάλλουν την Ελλάδα για να υπερνικήσουν την ιδεολογική τους ένδια. Είμαι περήφανη που ανήκω στο κόμμα που κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη όταν οι τυχοδιώκτες τη θέλανε στα βράχια, που συνεχίζει να συνεισφέρει σε μια παγκόσμια πραγματικότητα κανόνων, θεσμών και αξιών. Γι' αυτό και στις ευρωεκλογές το ζήτημα είναι ένα. Νέα Δημοκρατία για μια ισότιμη ευρωπαϊκή πορεία ή μαθητευόμενοι μάγοι χωρίς ευρωπαϊκή κουλτούρα που διακυβεύουν το μέλλον της χώρας μας σε reality που στείνουν για να εξυπηρετήσουν την άκρατη φιλοδοξία τους. Η χώρα μας χρειάζεται σταθερότητα και ισχυρή πορεία. Γι' αυτό και στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι νικητής για το καλό της χώρας. Σας ευχαριστώ. Καλό αγώνα. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Βολουδάκη.